Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει αναλάβει να διερευνήσει την καταγγελία νεαρής κοπέλας, η οποία δήλωσε πως δύο αστυνομικοί τη βίασαν μέσα στο τμήμα της Ομόνιας. Θα συνδεθούμε ξανά με τον Μανώλη Ασαριώτη, που έχει πληροφορίες και για αυτό το περιστατικό. Και πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε ότι τα στελέχη των αδιάφθορων, της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων δηλαδή, βάσει ενταλμάτων σύλληψης πέρασαν χειροπέδες στους συναδέρφους, τους δύο αστυνομικούς, και αναμένεται αυτοί να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και σε δεύτερο χρόνο στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, του συνάντησε στο κέντρο της Αθήνας, συνεννοήθηκαν μετά να δώσουν ένα ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, προκειμένου οι δύο ένστολοι να τις δείξουν, να την ξεναγήσουν στο κτίριο. Εκεί σε έναν χώρο τον οποίο χρησιμοποιεί το ένστολο προσωπικό, δεν είναι προσβάσιμος δηλαδή στον οποιοδήποτε, σύμφωνα με την καταγγελία της πάντα, οι δύο αστυνομικοί τη βίασαν. Μάλιστα, οι πληροφορίες στο Αντένα αναφέρουν πως στην καταγγελία της έχει δώσει μια λεπτομερέστατη και ακριβέστατη περιγραφή του συγκεκριμένου χώρου. Από την άλλη μεριά, οι δύο αστυνομικοί σε πρώτο χρόνο φέρονται να υποστηρίζουν ότι πράγματι γνώρισαν την κοπέλα στο κέντρο της Αθήνας, έδωσαν ραντεβού, αλλά ο ένας από αυτούς έδωσε ραντεβού με εκείνη και την πήρε με το αυτοκίνητό του και κατά τη διαδρομή προς το σπίτι του συνευρέθηκαν σεξουαλικά με τη συνένεσή της, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Θα αναπτύξουν τους ισχυρισμούς στον ανακριτή και εκείνος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Σε ευχαριστούμε ξανά, Μανώλη.